Παρασκευή της πρώτης από τις πέντε εβδομάδες της Σαρακοστής εχθές και στις εκκλησίες της Ορθοδοξίας ψέλνονται οι χαιρετισμοί. Στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην ακολουθία των χαιρετισμών, παρακολούθησαν και μαθητές από σχολείο της Ρόδου που βρίσκονται στο νησί. Οι χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για τον Χριστό, την επανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά της, αλλά και για τον αγώνα του ανθρώπου για ένωση με το Θεό και τη βοήθεια που ζητάει από τον Χριστό και την Παναγία για αυτό τον αγώνα. Ποιητής των χαιρετισμών είναι μάλλον ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και ανήκει στο είδος της κλασικής μουσικής του Βυζαντίου που λέγεται κοντάκιο. Έχει 24 στροφές οίκους, οι οποίοι αρχίζουν με την σειρά από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Πολύ όμορφοι χαιρετισμοί έχουν γραφτεί και για πολλούς άλλους Αγίους, αλλά οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η βασική έμπνευση για όλους τους άλλους που έχουν γραφτεί μετά. Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινούπολης σώθηκε από την επίθεση των Αβάρων μετά από την παρέμβαση της Παναγιάς, όλοι έψελαν στην Αγία Σοφιά τον ακάθιστο ύμνο «Όρθι», εξού και το όνομά του. Τότε μάλλον γράφτηκε το πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τυπερμάχο στρατηγό». Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψέλνει τους χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ τις πρώτες πέντε εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής. Για την ακρίβεια, κόβουμε τους χαιρετισμούς σε τέσσερα κομμάτια, λέγονται τέσσερις στάσεις, και λέμε πως κάθε Παρασκευή, ενώ την Πέμπτη Παρασκευή, λέγεται ολόκληρο το έργο. Τους χαιρετισμούς τους απαγγέλει με τη μουσική του ο ιερέας. Πριν από αυτά, οι ψάλτερς έχουν ψάλει ένα άλλο περίφημο μουσικό και ποιητικό έργο που λέγεται «Κανόνας των χαιρετισμών». Οι κανόνες, να σημειώσουμε, είναι ένα άλλο είδος βυζαντινής κλασικής μουσικής και δημιουργός του είναι ένας ακόμα κορυφαίος ποιητής και μουσικός του Βυζαντίου, ο Άγιος Ιωσήφ, ο υμνογράφος. Πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέσα από τους αιώνες μέχρι και σήμερα συνηθίζουν να διαβάζουν τους χαιρετισμούς κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη προσευχή. Από τις πολλές φορές συχνά τους μαθαίνουν και απ' έξω. Η συνήθεια αυτή είναι πολύ ωραία και πολύ σωστή, όπως αναφέρεται, αφού οι Ορθόδοξοι προτιμούμε να προσευχόμαστε με τις προσευχές της Εκκλησίας παρά με προσευχές που δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή. Ένας λόγος είναι ότι ο νους ξεκουράζεται και μπορεί να γίνει η προσευχή κυρίως με την καρδιά, δηλαδή να στραφούμε ψυχικά προς το Θεό, χωρίς να απασχολούμαστε με το να φτιάξουμε εκείνη την ώρα τα λόγια που θα πούμε. Και φυσικά, όταν διαβάζουμε μια προσευχή από βιβλίο, όπως παραδείγματος χάρη τους χαιρετισμούς ή ένα παρακλητικό κανόνα, ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να πούμε στην Παναγιά, στο Θεό ή σε ένα Άγιο, και εκείνος επίσης το ξέρει. Ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε να του πούμε. Αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε. Δαστήρ εν Θεούς αρχώσεως, χαίρε, διείς νεουργείτε η κτήσης, χαίρε, διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε, νύμφι ανύμφευτε. Γνώσιν άγνωστον γνώνε, υπαρθένο ζητούσα,
ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, ως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη.